Θα καλημερίσω έναν σπουδαίο Έλληνα επιστήμονα που διαπρέπει στο εξωτερικό. Είναι σημείο αναφοράς από τους πιο διαβασμένους στις αναφορές του στον κόσμο και ο οποίος συχνά πυκνά καταθέτει τις απόψεις του σε όλο αυτό που μας διατρέχει 16-17 μήνες και που τώρα βέβαια είναι σε νέα φάση. Στη φάση, το μάθαμε όλοι, Δέλτα μέχρι το Ωμέγα έχει το ελληνικό αλφάβητο, έχουμε δρόμο. Είναι ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης. Καλημέρα κύριε Ιωαννίδη. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλά είμαστε, ελπίζω και εσείς καλά να είστε. Είμαι πολύ καλά, αν και έχω αρχίσει να χάνω την ικανότητα να έχω επαφή με το τι συμβαίνει πλέον με την πανδημία. Σαν φτωχός επιδημιολόγος πρέπει να ομολογήσω ότι αυτά που συμβαίνουν με ξεπερνούν κατά πολύ. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί φοβάμαι ότι η συνολική αντιμετώπιση της πανδημίας έχει μετατραπεί σε μια παγκόσμια φωτεινή εγκυκλοπαίδεια παραλογισμού και πανζουρλισμού. Και βέβαια κάποιες χώρες ίσως έχουν μεγαλύτερη δόση από αυτό. Νομίζω ότι η Ελλάδα τα πάει πολύ καλά σε αυτή τη διάσταση, δυστυχώς. Του πανζουρλισμού εννοείται. Του πανζουρλισμού. Μάλιστα. Και ομολογουμένως δεν μπορώ σαν ειδικός να παρακολουθήσω πλέον το τι συμβαίνει με τα διάφορα μέτρα, τις προτάσεις, τις αντιπροτάσεις, τις εκρήξεις, οργής, αντιδικίας, συγκρούσεων, αντιθέσεων, αντιμέτρων και όλης αυτής της παροφροσύνης. Ναι, αλλά τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν πολύ πιο απλά κατά τη γνώμη μου, αλλά τι να πω, μπορεί απλώς να έχω χάσει την ικανότητά μου να παρακολουθήσω το τι συμβαίνει πλέον. Εγώ πάντως αν κρίνω από το πώς κινήθηκε η συνέντευξή σας η τηλεοπτική στο YouTube, άλλο αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος απλά θέλει να τα ακούσει. Έχει φτάσει στο 500,000 αναγνώσεις, κύριε Ιωαννίδη. Άρα σας παρακαλώ πάρα πολύ, ξεκινώντας από τη μεγάλη εικόνα, να φτάσουμε μετά και στην εδώ εικόνα, γιατί εμείς δεν έχουμε μπλεκτεί. Καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι έχουν μπλέξει, με συγχωρείτε, τα μπούτια τους. Πρώτα, θέλω να σας ρωτήσω, σε τι φάση νομίζετε, πιστεύετε, εκτιμάτε με τα στοιχεία τα δικά σας και των συνεργατών σας ότι βρισκόμαστε γενικά με την πανδημία και τις μεταλλάξεις της? Η πανδημία σε παγκόσμιο επίπεδο εξελίσσεται με αρκετά συμβατό τρόπο, χωρίς τεράστιες εκπλήξεις. Θα έλεγα ότι η πανδημία αυτή μας έχει προκαλέσει πολλές εκπλήξεις μέχρι τώρα, αλλά σε αυτή τη φάση οι εκπλήξεις δεν είναι τόσο έντονες όσο στην αρχή. Έχουμε μία εξέλιξη επιδημιολογικά που κάποια παραλλαγή δέλτα σε πολλές χώρες φαίνεται ότι γίνεται επικρατής. Αυτό ισχύει και στην Ευρώπη. Ο υπολογισμός είναι ότι μέσα στους επόμενους 2 μήνες ίσως και 90% των περιστατικών να ανήκουν στην συγκεκριμένη μετάλλαξη στον ευρωπαϊκό χώρο, η λεγόμενη και ινδική παραλλαγή. Υπάρχει μια έντονη παρουσία μέσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι αυτό είναι το τέλος του κόσμου. Δεν είναι το τέλος του κόσμου, είναι άλλη μια παραλλαγή μέσα στις τόσες άλλες, η οποία πιθανόν όντως έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία. Θα πρέπει να πω ότι τα στοιχεία αυτά έχουν πολλούς αστερίσκους, γιατί πάντοτε δεν γνωρίζουμε καλά τον παρονομαστή των συνολικά μολυσμένων σε διάφορες φάσεις της πανδημίας. Δεν φαίνεται όμως να είναι μια παραλλαγή η οποία να είναι πιο επιθετική από άποψη της θνητότητας που έχει. Αν δείτε τα δεδομένα σε ευρωπαϊκές χώρες που έχουν ήδη ένα έντονο κύμα καταγραφής τουλάχιστον της Δέλτα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο τις τελευταίες 7 ημέρες είχαμε περίπου 150.000 καταγεγραμμένα περιστατικά και είχαμε περίπου 100 θανάτους, 110 θανάτους. Άρα λοιπόν μιλάμε κάτω από 1 στα 1.000, και όπως καταλαβαίνετε τα πραγματικά περιστατικά είναι και ίσως 2 φορές, 3 φορές παραπάνω. Άρα μιλάμε θνητότητα της τάξης του 1 στις 2.000, 1 στις 3.000. Αν δείτε την Πορτογαλία, η οποία επίσης έχει ένα αντίστοιχο κύμα, τα νούμερα είναι περίπου αντίστοιχα για τη θνητότητα. Τη τελευταία εβδομάδα είχαν περίπου 12.000 περιστατικά με περίπου 20 θανάτους. Το Ισραήλ, που συχνά παρουσιάζεται ως η μεγάλη καταστροφή λόγω της Δέλτα, χθες είδα ότι είχαν 290 κρούσματα, κανένα θάνατο. Άρα λοιπόν είναι μία εξέλιξη η οποία είναι αναμενόμενη. Φυσικά κανένας δεν μπορεί να προβλέψει από πριν ότι θα είναι η Δέλτα ή θα είναι η Ωμέγα που λέγατε πριν. Αλλά περιμένουμε ότι ο ιός θα προσπαθήσει να εξελιχθεί. Αυτό είναι πολύ φυσικό. Είναι κάτι που οι επιστήμονες πρέπει να το παρακολουθούμε
Θα πρέπει να το καταγράφουμε. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να το καταγράψουμε αν προκύψει μια παραλλαγή που δεν είναι όπως η Δέλτα πιθανότατα ήπια, αλλά είναι πολύ επιθετική. Δεν μπορώ να σας το αποκλείσω ότι αυτό μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή. Κύριε Ιωαννίδη, επειδή όλοι λένε και νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι επειδή δεν έχει επικρατήσει ακόμη και είναι νωρίς, ας μείνουμε στη μεταδοτικότητα, καλά το λέτε, και στα πρώτα στοιχεία περί θνητότητας. Η μεταδοτικότητα όμως δείχνει ότι αυξάνεις τη δεξαμενή αυτών που θα πλήξεις. Άρα για μένα το ερώτημα είναι πώς πας αυτές τις αλυσίδες, με τι μέτρα. Νομίζω ότι υπάρχουν μερικές βασικές αρχές για τα μέτρα για το πώς πας στις αλυσίδες και από εκεί και πέρα είναι τα εξατομικευμένα μέτρα που μπορεί να πάρει ο κάθε άνθρωπος για να προστατεύσει τον εαυτό του και τους γύρω του. Τα γενικά μέτρα είναι ότι εφόσον έχουμε εμβόλια αυτή τη στιγμή τα οποία είναι αποτελεσματικά, θεωρώ ότι ο εμβολιασμός είναι κάτι το οποίο είναι πολύ χρήσιμο, ειδικά όταν μιλάμε για άτομα κάποιας ηλικίας ή για άτομα τα οποία είναι ευπαθή. Με βάση όσα ξέρουμε αυτή τη στιγμή, το ισοζύγιο ανάμεσα στην ωφέλεια και στην πιθανή βλάβη από παρενέργειες είναι πάρα πολύ υπέρ του εμβολίου. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι είναι πολύ κακή ιδέα το γεγονός ότι δεν έχουμε πείσει ένα ικανό μερίδιο των συμπολιτών μας μεγάλης ηλικίας ή ευπαθών να εμβολιαστούν. Νομίζω οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να το πάρουν απόφαση ότι δεν πρόκειται να πεθάνουν από το εμβόλιο. Έχουν να κερδίσουν από αυτή την κίνηση και να το προχωρήσουν. Από εκεί και πέρα, το να μεταφερθούμε σε χαμηλότερες ηλικίες, σε παιδιά ή σε πολύ νέους ανθρώπους, γίνονται τα πράγματα πολύ πιο αμφίσιμα. Δηλαδή η σχέση του κινδύνου με την ωφέλεια που μπορεί να έχει κάποιος είναι περίπου της ίδιας τάξης ή μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερη η ωφέλεια από τον κίνδυνο. Όμως τα δεδομένα που έχουμε για μέν τον κίνδυνο είναι υπερπλήρη, δηλαδή καταγράφουμε σε νέους ανθρώπους τους θανάτους και τις νοσηλίες από COVID. Μάλιστα υπάρχουν αρκετά δεδομένα μαζί και μία μελέτη από το Stanford που δείχνει ότι μεγάλο μέρος από τις νοσηλίες σε παιδιά που αποδίδονται σε COVID δεν είναι COVID, δηλαδή παιδιά με σκολικοειδίτιδα για παράδειγμα, απλώς τυχαίνει να έχουν ένα θετικό δείγμα, καταγράφονται ως COVID αλλά δεν είναι COVID. Άρα λοιπόν η ωφέλεια που πιθανολογούμε ότι θα έχουν τα παιδιά ή οι πολύ νέοι άνθρωποι είναι μάλλον μικρότερη από ό,τι την υπολογίζουμε. Οι παρενέργειες, αν σκεφτείτε παρενέργειες όπως η μυοκαρδίτιδα που τα επίσημα στοιχεία μιλάνε για περίπου 50 με 60 ένα εκατομμύριο, μάλλον η πιθανότητα της παρενέργειας αυτής είναι μεγαλύτερη, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν καταγράφεται κάθε μία μυοκαρδίτιδα να σταλεί σαν μία αναφορά στο σύστημα επαγρύπνησης, φαρμακοεπαγρύπνησης ή καταγραφής παρενεργειών των εμβολίων. Άρα λοιπόν οι προσπάθειες που γίνονται να εμβολιαστεί με το ζόρι ή έμεσα με το ζόρι ο πληθυσμός των παιδιών και των πολύ νέων ανθρώπων, παραμελώντας τις προσπάθειες να εμβολιαστεί το κομμάτι του πληθυσμού των μεγαλύτερων ατόμων, τα οποία διατρέχουν ισχυρότατο ή και πολύ ισχυρότατο κίνδυνο, νομίζω είναι τελείως λανθασμένη. Το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό που λέμε από την αρχή της πανδημίας, επιδημιολογική επιτήρηση. Μισό. Ακόμα και σήμερα δεν έχουμε πλέον επιδημιολογική επιτήρηση. Κύριε Ιωαννίδη, με ακούτε, μισό λεπτό. Σας ακούω. Θα πάω εκεί, γιατί εκεί είναι και το κρίσιμο. Το έχετε αντιληφθεί κι εσείς. Δεν αρκεί, δεν είναι το απόλυτο όπλο και η μοναδική μας γνώση και πανάκια το εμβόλιο. Είναι από τα πιο ισχυρά όπλα, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Αλλά πριν πάμε, και επειδή είπατε κάτι, η στόχευση λέτε θα έπρεπε να είναι στους ηλικιωμένους και τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, αυτές δηλαδή που κινδυνεύουν, να το πούμε αυτό στον κόσμο, να νοσήσουν βαριά, να χρειαστούν ακόμη και με διασωλήνωση και να καταλήξουν δυστυχώς. Αντί να πάμε εκεί, λέτε, κάνουμε μία, να το πω έτσι, ανάποδη στόχευση. Ξέρετε, δεν είναι μόνο με το ζόρι. Εδώ επιδοτήσαμε με 150 ευρώ, προσέξτε, το ένα τσίμπημα, το πρώτο τσίμπημα, από το πρώτο τσίμπημα, που σημαίνει ότι εγώ αν είμαι 19, κύριε Ιωαννίδη, κάνω το πρώτο τσίμπημα, αν το αποφασίσω, παίρνω και την κάρτα των 150, πάω την εκδρομή στο νησί, γιατί θα χρειαστεί να περάσει ένας μήνας για να γυρίσω πίσω να κάνω το δεύτερο, που στο μεταξύ με την πολύ γρήγορα μεταδιδόμενη Δέλτα μπορεί να κολλήσω. Καταλαβαίνετε εδώ τώρα. Δυστυχώς η κίνηση αυτή, παρόλο που θεωρώ ότι είχε καλή πρόθεση και καταλαβαίνω ότι δημιούργησε τρομερές τάσεις και σε επίπεδο κομματικό και αντιδικιών σε ίσως έξω επιστημονικούς θεσμούς,
δυστυχώς δεν είναι μία επιτυχημένη κίνηση. Δηλαδή, με βάση το ότι ξέρουμε και από την επιστημονική βιβλιογραφία και για ηθικούς λόγους και για χίλιους άλλους δύο λόγους και ακόμα και για την καθαρή αποτελεσματικότητα, είναι μία αποτυχημένη κίνηση. Θα πρέπει να εμβολιάσω περίπου 100.000 περισσότερους νέους 18 έως 25 ετών για να πετύχω το ισοδύναμο του να εμβολιάσω 10 άτομα μεγάλης ηλικίας. Μιλάμε για κάτι αντίστοιχης τάξης. Τώρα θα μου πείτε, αυτούς που θα εμβολιάσω τους νέους θα προφυλάξουν τα άτομα μεγάλης ηλικίας. Δεν είναι έτσι. Γιατί με μία δόση, όπως λέτε κι εσείς, δεν εξασφαλίζεται κάτι τέτοιο και ειδικά πιθανότατα με τις μεταλλάξεις και τη Δέλτα και άλλες που μπορεί να προκύψουν το φθινόπωρο, η κάλυψη εμβολιαστική μπορεί να είναι μηδενική ή πολύ μικρή όταν μιλάμε μόνο για μία δόση. Δεύτερον, όπως λέτε, τα άτομα αυτά με μία μόνο δόση μπορεί να αρχίσουν να διασπείρουν τον ιό ακόμα περισσότερο. Τρίτον, δεν έχουμε καμία απολύτως ένδειξη ότι η κύρια ροή της μετάδοσης είναι αυτή η οποία πιθανολογείται σε αυτό το σενάριο. Τέταρτο, η μία θεωρία είναι ότι προστατεύεις τους νέους, άρα μειώνεις την διάδοση του πανδημικού κύματος. Υπάρχει όμως και η αντίθετη θεωρία, η οποία λέει ότι όταν έχεις ένα εξαιρετικά μεταδοτικό στέλεχος, όπως φαίνεται να είναι το Δέλτα, και αν μη τι άλλο, αν κάποιο άλλο επικρατήσει στο μέλλον, είναι πιο πιθανό ότι θα είναι ακόμα πιο μεταδοτικό. Με το να προστατεύσεις τους νέους και να αφήσεις ευάλωτους τους ηλικιωμένους και τους ευπαθείς, αυτό που πετυχαίνεις είναι απλώς να μετατοπίσεις το κέντρο βάρους της πανδημίας, η οποία πλέον είναι αναπόφευκτη για ένα τόσο μεταδοτικό στέλεχος, σε ευπαθή άτομα και σε μεγάλης ηλικίας άτομα. Δηλαδή, τελικά πετυχαίνεις ακριβώς το αντίθετο, πετυχαίνεις συντριπτικό πλήγμα εναντίον του πληθυσμού με το να προσπαθείς με το ζόρι να εμβολιάσεις τους 18άριδες και τους 20άριδες. Αφήνω στην άκρη την ηθική διάσταση αυτής της κίνησης, η οποία λέει ότι, ξέρετε, εσείς είσαστε οι νέοι, έχετε 50%, 60% ανεργία, έχετε συντριβή, σας έχω κλείσει κάθε δυνατότητα να εκπαιδευτείτε ή σας δίνω κάποια ψίχουλα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως, σας έχω ταλαιπωρήσει, σας έχω συμπιέσει, σας έχω βαρέσει με την αστυνομία να σας παρακολουθεί στο κάθε σας βήμα και τώρα σας δίνω 150 ευρώ για να πάτε στη Μύκονο μαζί με τους δικούς μου ανθρώπους που γλεντάνε στη Μύκονο. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά όποιος το πρότεινε αυτό έχει χάσει πλήρως επαφή με την πραγματικότητα την ελληνική και την επαφή του τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Ζω στην άλλη άκρη του κόσμου και νομίζω ότι δυστυχώς έχω περισσότερη κατανόηση του τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα σε σχέση με αυτούς που μπορεί να προτείνουν τέτοια μέτρα. Και αφού τους έχεις στοχοποιήσει τους νέους πρώτα με τα πάρτι και τις συγκεντρώσεις ότι φταίνε, μήπως λοιπόν, κύριε Ιωαννίδη μου, υπολογίζαμε εμείς εδώ έτσι να καλύψουμε το κενό του ελλείμματος ενεργειών στην επιδημιολογική επιτήρηση, στη δημόσια υγεία, με τα παιδιά, με αυτό δηλαδή να πάνε να το καλύψουν, μπας και το ισοφαρίσουμε? Και το λέω γιατί μου έκανε εντύπωση το μέλος της Επιτροπής χθες, κυρία Παπαευαγγέλου, που ρωτήθηκε, είπε: δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος για τον οποίο επισπεύστηκαν οι εμβολιασμοί στα παιδιά, διότι δεν πιστεύουμε ότι εμβολιάζοντας 3 χρονιές παιδιών του Λυκείου θα σώσουμε την Ελλάδα. Και λέω εγώ τώρα, πονηρά αν θέλετε σκεπτόμενος, μήπως έτσι όμως καλύπτουμε το έλλειμμα ενεργειών δημόσιας υγείας? Ο φίλος ο Κούλης από Θεσσαλονίκη λέει: καλημέρα στον κύριο Ιωαννίδη. Θα μπορούσε όλος αυτός ο πανζουρλισμός περιγράφει που γίνεται να είναι αποτέλεσμα κακής διαχείρισης, η οποία δημιουργεί στον κόσμο δυσπιστία και μέσα στα διέξοδα που βρίσκονται οι διαχειριστές της αναπόφευκτα κάνουν και τα πράγματα χειρότερα? Νομίζω ότι προσπαθώ να ερμηνεύσω γιατί παίρνονται όλες αυτές οι αποφάσεις σε ρυθμό μυδραλιοβόλου καθημερινά, με δυσκολία για τον απλό πολίτη, ακόμα και για τον πλέον εξειδικευμένο και έμπειρο και που μπορεί να κατανοήσει τη λεπτή απόχρωση της επιδημιολογίας, είναι πολύ δύσκολο να τις παρακολουθήσει. Κάθε 2 μέρες, κάθε 2 ώρες, μία νέα απόφαση η οποία αφορά ειδικές περιοχές, ειδικά νησιά, ειδικούς δήμους, ειδικές παρεμβάσεις, ειδικά εστιατόρια, ειδικά θέατρα, ειδικούς κινηματογράφους, ειδικά θερινά σινεμά, ειδικά πατάρια, δεν ξέρω τι. Είναι μία κατάσταση αδύνατη για τον μέσο πολίτη που θέλει να συμμορφωθεί, που θέλει να είναι νομοταγής, που θέλει να κάνει αυτό που λέει το κράτος, που πιστεύει στο κράτος, δεν μπορεί να το κάνει. Εγώ δεν ξέρω πλέον πού να απευθυνθώ, θέλω να είμαι νόμιμος. Μόλις προσγειώθηκα στην Αθήνα, θέλω να είμαι νόμιμος και νομοταγής με το τι λέει η πολιτεία. Ειλικρινά δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Φοβάμαι λοιπόν ότι αυτό που έχει συμβεί είναι ότι, όπως και εγώ και πολλοί άλλοι επιστήμονες
παρατηρήσαμε στην αρχή της πανδημίας, αντιμετωπίσαμε μια τεράστια κρίση η οποία ήταν πολύ ξαφνική. Και ξαφνικά βρέθηκαν πάρα πολλές κυβερνήσεις, πάρα πολλοί άνθρωποι που έπρεπε να πάρουν αποφάσεις, πήρανε μέτρα τα οποία ήταν εξαιρετικά δρακόντια, εξαιρετικά επιθετικά, μέσα στην πρόθεση να βοηθήσουν. Στην αρχή αυτό ήταν σωστό, γιατί δεν ξέραμε με τι είχαμε να κάνουμε. Όμως μετά, αντί να πούνε ότι πλέον ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε, κάνανε λυπή επιτήρηση, αποσπασματικά μέτρα και όποιον... Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και ξέρουμε τώρα πώς να το αντιμετωπίσουμε, με επιδημιολογική επιτήρηση, με σοβαρά δεδομένα, με τη χρήση των εμβολιασμών και των νέων τεχνολογιών που έχουμε διαθέσιμες. Αντιθέτως, μένουν στο ίδιο τροπάριο, μένουν στο ίδιο επίπεδο των εξεζητημένων μέτρων που η πολιτεία φαίνεται σαν να είναι ένας πατερούλης που κάθε μέρα, κάθε ώρα πρέπει να σου πει με λεπτομέρεια τι πρέπει να κάνεις. Σε λίγο θα βγαίνουν οδηγίες για το τι κάλτσες πρέπει να φορέσεις για να βγεις από το σπίτι σου μέσα στην επόμενη ώρα. Και αν δεν έχεις κοιτάξει τις οδηγίες της τελευταίας ώρας και βγεις με μαύρες κάλτσες αντί για άσπρες κάλτσες, θα πάρεις πρόστιμο. Έχουμε φτάσει στο άκρο της γελοιότητας πλέον. Δεν μπορώ να το περιγράψω αλλιώς. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα, ότι έχουμε μέσα αυτή τη στιγμή να το αντιμετωπίσουμε. Έχουμε σοβαρή επιδημιολογία, έχουμε εμβόλια, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε επιτήρηση σοβαρή, έχουμε δυνατότητα να παρακολουθήσουμε γονιδιωματικά τον ιό, ώστε να μην μας ξεφύγει και να μην χάσουμε τον έλεγχο. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να δώσουμε απλές οδηγίες στους ανθρώπους. Είστε εμβολιασμένοι, σημαίνει ότι έχετε πάρα πολύ μικρό κίνδυνο. Δείτε σε ποια κατηγορία βρισκόσαστε, είστε νέοι, μέση ηλικίας, μεγάλης, πολύ μεγάλης, δεν ξέρω, τρόφιμοι γυροκομείου με 50 προβλήματα. Ρυθμίστε τη ζωή σας ανάλογα με αυτό το κίνδυνο και ανάλογα με το πώς τον έχετε μειώσει μετά από την χορήγηση πιθανών ενός εμβολίου. Υπάρχουν μεγάλες ομάδες οι οποίες παραμένουν τελείως απροστάτευτες. Να αναφέρω ένα παράδειγμα, μετανάστες. Δεν γνωρίζω και θέλω να με διορθώσετε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει όμως κάποιο συστηματικό πρόγραμμα εμβολιασμού των μεταναστών. Οι άνθρωποι αυτοί είναι αφημένοι στη μοίρα τους. Είμαι πιθανολογό ότι έχουν πολύ ψηλά ποσοστά από λίμωξη από COVID-19. Πολλοί από αυτούς μπορεί να διασπείρουν τον ιό περαιτέρω στην ευρύτερη κοινότητα. Είναι απλώς αφημένοι στη μοίρα τους και μαζί και όλοι όσοι έρθουν σε επαφή με αυτούς. Πόσο μάλλον να είναι σε αυτά τα camp, τα spot που έχουν και συχνοτισμό. Είναι ακριβώς σοβαρό, είναι το ερώτημα. Έχει ιδανικές συνθήκες για να μολυνθεί σχεδόν το 100% αυτών των ανθρώπων. Άρα, κύριε Ιωαννίδη, πάμε σε αυτό που λέμε διαρκώς. Εσείς είπατε σοβαρή επιδημιολογική επιτήρηση. Μα με συγχωρείτε. Επί 1,5-2 μήνες για να βγούμε έξω από τα σπίτια πήγαμε με τα οικιακά τεστ. Τώρα που βγήκαμε έξω με τον όποιο βαθμό εμβολιασμού, σταματάνε τα οικιακά, γιατί τώρα λένε αυτό που έπρεπε να πούνε από την αρχή, δεν είναι ακριβή και αξιόπιστα. Θα πάμε σε rapid, εσείς το είπατε, ήρθα στην Αθήνα και θέλω ένα νόμιμος και δεν ξέρω τον τρόπο. Rapid και μοριακά. Και ταυτοχρόνως περνάμε και το μήνυμα ότι με διπλό εμβολιασμό είστε πλήρως, αυτό είπε ο κύριος Χαρδαλιάς χθες, εξασφαλισμένη. Η κυρία Παπαευαγγέλου ήταν πιο προσεκτική, είπε ότι δεν είναι σίγουρο ότι δεν θα νοσήσουμε ή δεν θα μεταδώσουμε, απλά δεν θα νοσήσουμε βαριά. Άρα τι κάνεις τον εμβολιασμένο, τον κάνεις να κινείται ασυμπτωματικός ενδεχομένως και χωρίς έλεγχο, και ποια είναι τα μέτρα τελικώς που πρέπει να ληφθούν. Είπατε γονιδιωματική επιτήρηση. Μα η γονιδιωματική επιτήρηση θέλει ένα ποσοστό πάνω από 10% για να βλέπεις πως τρέχουν οι μεταλλάξεις. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει εξαιρετικούς επιστήμονες για να κάνουν και επιδημιολογική επιτήρηση γενική και γονιδιωματική επιτήρηση εξειδικευμένα. Απλώς θα πρέπει να πέσει περισσότερη έμφαση σε αυτούς τους τομείς και όχι σε αυτή την πολλαπλότητα, σε αυτό το κουτί της Πανδώρας των ασυνάρτητων μέτρων τα οποία αναθεωρούνται κάθε λίγες ώρες. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι σε αυτή τη φάση πρέπει να κάνουμε κάθε δυνατή κίνηση για να ξανακερδίσουμε τη ζωή μας. Δεν θεωρώ ότι έχουν λήξει τα πάντα από την άποψη της πανδημίας, ούτε μπορώ να σας εξασφαλίσω ότι το χειμώνα ή την άνοιξη που έρχεται δεν θα έχουμε μια νέα παραλλαγή, μια νέα μετάλλαξη η οποία θα είναι αντίστοιχη σε σοβαρότητα της influenza του 1918. Πιθανολογικά όμως θα έλεγα ότι αυτό είναι μάλλον απίθανο. Είναι πιο πιθανό ότι ο ιός θα εξελιχθεί σε μια πιο ήπια ενδημική μορφή, η οποία ναι θα μολύνει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, ειδικά
άτομα τα οποία είναι ανεμβολίαστα και ειδικά άτομα τα οποία είναι σε υψηλό κίνδυνο εκθέσεως. Ανέφερα τους μετανάστες. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε εργασιακούς χώρους με πολύ μεγάλο συγχρονισμό χωρίς να είναι μετανάστες και οι οποίοι επίσης βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο αν δεν τους προστατεύσουμε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ξανακερδίσουμε τη ζωή μας, να μειώσουμε λίγο τον τόνο του πανικού και της ασάφειας που κυκλοφορεί. Θεωρώ ότι οι εμβολιασμένοι μπορούν να κινηθούν πραγματικά πολύ πιο ελεύθερα από τους ανεμβολίαστους. Δεν σημαίνει όμως ότι νομοθετικά ή με διατάγματα ή με πρόστιμα ή με οτιδήποτε άλλο θα προσπαθούσα να περιορίσω ή να περιχαρακώσω τους ανεμβολίαστους σαν να είναι μια ομάδα η οποία είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Οι εμβολιασμένοι εκ των πραγμάτων μπορούν να κάνουν με μεγαλύτερη άνεση πολλά πράγματα. Μισό λεπτό. Ποιοι εμβολιασμένοι? Με δύο δόσεις. Με δύο δόσεις. Και μετά μία από... δόση οπα, δεν οπα, το θεωρώ ότι είσαι εμβολιασμένος. Εσείς, μία αλλά... δόση υπάρχουν κάποια δεδομένα ότι μισό, έχεις ανεφελεκτική ανταπόκριση κύριε ήδη Ιωαννίδη, μέσα σε περίπου μία με δύο εβδομάδες. Αλλά καταλαβαίνετε, το να μετρήσεις απλώς κάποια αντισώματα είναι ένα κομμάτι μονάχα από την ανοσολογική απόκριση, η οποία περιλαμβάνει χιλιάδες παραμέτρους, και σε πρακτικό επίπεδο βλέπουμε ότι με μία μόνο δόση εξακολουθείς να έχεις αρκετό κίνδυνο να μολυνθείς. Οπότε, αν κάποιος νομίζει ότι με μία δόση είναι προστατευμένος, του δώσανε και τη δωροκάρτα, άρα βγαίνω και πηγαίνω στο πάρτι και αρχίζω να φυλάω 1.200 ανθρώπους που δεν φίλησα όλο αυτό το χρόνο, είναι πολύ πιθανό ότι ο άνθρωπος αυτός θα μολυνθεί. Και θα έχουμε αυτό το οποίο προκύπτει μέσα από το φαινόμενο της εξισορρόπησης του κινδύνου, της αντιρρόπησης κινδύνου. Έχω ένα άρθρο το οποίο πρόκειται να δημοσιευτεί σύντομα στο NPJ Vaccines που μοντελοποιώ αυτό τον κίνδυνο. Αν έχεις μερική κάλυψη από το εμβόλιο και αυξήσεις σοβαρά τις εκθέσεις σου, μπορεί να καταλήξεις σε χειρότερο σημείο από ότι αν ήσουν ανεμβολίαστος. Συγγνώμη κύριε Ιωαννίδη, με συγχωρείτε. Ο κύριος Χαρδαλιάς αυτό είπε χθες. Με μία δόση είσαι εξασφαλισμένος. Δεν είναι έτσι. Δεν έχω τίποτα με τον κύριο Χαρδαλιά. Όχι, έχω εγώ, γιατί είναι αυτός που παίρνει τις αποφάσεις. Και αν εγώ, όπως είπατε, πρέπει να εμπιστευτώ αυτόν που παίρνει τις αποφάσεις του, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αν είμαι και 18, 19, 20, 22, 23, 24, θα φύγω και θα επιστρέψω μετά από ένα μήνα. Το καταλαβαίνετε? Ναι. Όχι, είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος και ελπίζω να το διορθώσει, γιατί βρίσκεται σε μία υπεύθυνη θέση. Με μία δόση η προστασία που έχεις είναι περιορισμένη. Και φυσικά, αν αυξήσεις πολύ σοβαρά τις εκθέσεις σου και το μοντέλο ότι σου δίνω 150 ευρώ και μπράβο σου και φύγε τώρα στη Μύκονο, μιλάμε για αστεία πράγματα βέβαια, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα να πάνε στη Μύκονο, με το που θα πατήσουν το πόδι τους θα είναι ήδη με άδεια την τσέπη. Αλλά τέλος πάντων, μπορείς να κάνεις τα πάντα, αυτό είναι λάθος. Με δύο δόσεις, σαφώς, άτομα τα οποία έχουν εμβολιαστεί με δύο δόσεις μετά από μία εβδομάδα, νομίζω ότι πρέπει να ξανακερδίσουν τη ζωή τους με μεγαλύτερη άνεση, με μεγαλύτερη ασφάλεια, με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από κάποιον που είναι ανεμβολίαστος, που πρέπει να συνεχίσει να προσέχει περισσότερο. Ούτε η δεύτερη ομάδα θα πρέπει να χαντακωθεί. Δεν θα τη χαντακώσω προσωπικά με μέτρα τα οποία θα πάρω για να τους διαχωρίσω, αλλά πρέπει να πω ότι πρέπει να έχουν περισσότερη προσοχή, γιατί όντως ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για αυτούς. Κύριε Ιωαννίδη, για πείτε μου, θα πηγαίνουν στα νησιά με rapid και PCR, αλλά θα επιστρέφουν με self. Νησί κοντά σε ακτές έχει άλλο καθεστώς, νησί σε μεγαλύτερη απόσταση άλλο καθεστώς ελέγχου. Αυτά τώρα δεν είναι ελλειπή, όχι απόσπασμα, ελλειπή μέτρα? Με συγχωρείτε, έτσι κάνεις επιδημιολογική επιτήρηση με μέτρα δημόσιας υγείας? Ειλικρινά σας είπα από την αρχή ότι προσωπικά παραδίδω τα όπλα, έχω χάσει πλήρως επαφή με αυτά τα μέτρα. Δεν τα κατανοώ, δεν ξέρω, μπορεί να έχει προκύψει μια νέα επιδημιολογία την οποία δεν τη γνωρίζω, δεν έχω καμία γνώση, θεωρώ ότι είμαι πανάσχετος, δεν μπορώ να σας το πω αλλιώς. Βλέπω αυτά τα μέτρα και λέω πρέπει να μείνω πολύ πίσω. Τους τελευταίους μήνες κάπου με άφησε πίσω η επιστήμη, κάπου προχώρησε. Δεν βλέπω αυτή την επιστήμη στην επιστημονική βιβλιογραφία, δεν ξέρω πού δημοσιεύεται. Ίσως είμαι τόσο άσχετος που δεν ξέρω καν πλέον ούτε πού δημοσιεύεται η επιδημιολογική βιβλιογραφία. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει, έστω και τώρα, κύριε Ιωαννίδη, έστω και τώρα? Γιατί όπως είπατε κι εσείς, η Δέλτα δεν δείχνει προς ώρας, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, ναι, ότι έχει τέτοια θνητότητα. Δείχνει όμως εμφατικά ότι έχει πολύ πιο γρήγορη μεταδοτικότητα. Και βέβαια εδώ να σταματήσουν οι μπαρούφες, και δεν το λέω για εσάς, ότι η Δέλτα είναι, το είπε ο μοντελοποιός Νοτιού Ελλάδος, ότι η Δέλτα στον ανεμβολίαστο
πάει με αστραπιαία ταχύτητα. Η Δέλτα δεν κοιτάζει αν το ρουθούνι είναι εμβολιασμένο ή ανεμβολίαστο. Πάει γενικώς πιο γρήγορα. Καλά το καταλαβαίνω? Η Δέλτα φαίνεται να πηγαίνει πιο γρήγορα. Αν θέλετε να προσθέσουμε αστερίσκους σε αυτό, σας λέω ότι τα δεδομένα αυτά έχουν πάρα πολύ νερό που παίρνουν. Mm. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά στηρίζονται σε μοντέλα τα οποία έχουν πάρα πολλές παραδοχές. Τα μοντέλα σε αυτή την πανδημία έχουν θεαματικές αποτυχίες, ακόμα και από τους καλύτερους επιστήμονες. Λόγω της φύσης των πραγμάτων είναι πολύ συχνό να είναι λανθασμένα. Εγώ θα σας το πω με όσο γίνεται πιο απλά λόγια. Ο ιός είναι περίπου σαν ένα αυτοκίνητο, το οποίο κάθε σεζόν, κάθε χρόνο βγάζει ένα νέο μοντέλο. Έχουμε ένα Honda Civic, το οποίο το μοντέλο του 2019 είναι διαφορετικό από το μοντέλο του 2020, από το μοντέλο του 2021. Είναι κάπως αντίστοιχα. Έτσι, η Δέλτα λοιπόν είναι ένα νέο μοντέλο και μπορεί το φθινόπωρο ή το χειμώνα να έχουμε ένα νέο Honda Civic, κορονοϊός, δεν ξέρω τι. Συνήθως, τα μοντέλα αυτά δεν έχουν τόσο τραγικές διαφορές μεταξύ τους. Συνήθως, αν μη τι άλλο, γίνονται κάπως καλύτερα. Συνήθως λοιπόν η Δέλτα σαν συνολικό αποτύπωμα είναι ένα ιός ή μια παραλλαγή την οποία την φοβάμαι λιγότερο συνολικά όταν λάβω υπόψη ναι μεν τη μεταδοτικότητά της αλλά και τη θνητότητά της. Δεν είναι κάτι το οποίο με απασχολεί τόσο πολύ όσο ίσως η αρχική παραλλαγή. Mm-hmm. Όμως φαίνεται να μεταδίδεται πιο γρήγορα, άρα εξακολουθούμε να έχουμε προσοχή. Αν δεν είμαστε εμβολιασμένοι και αν είμαστε εμβολιασμένοι με μία δόση, σαφώς δίνουμε μεγάλη προσοχή. Αν είμαστε εμβολιασμένοι με δύο δόσεις, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Δεν σημαίνει ότι είναι 100% όμως ασφαλή. Αυτό μόνο μπορούμε να πούμε. Σαφές. Λέει ο κύριος Δημήτρης, έχει υπόψη το κύριος Ιωαννίδης τον τραγέλαφο στο χώρο της εστίασης. Έχει υπόψη του ότι στα μεικτά, γιατί έχουμε τα αμυγή και τα μεικτά, στα μεικτά ένα τραπέζι μπορεί να έχει και 8 διαφορετικών τύπων ανθρώπων να κάθονται στο ίδιο ή δίπλα-δίπλα να είναι μία παρέα εμβολιασμένων και μία ανεμβολίαστων. Και επίσης έχει υπόψη του ότι στα αμυγή της εστίασης των εμβολιασμένων θα έχουμε συχνοτισμό και συνοστισμό. Τι σημαίνει με εμβολιασμένος, μπορώ να συχνοτίζομαι? Ειλικρινά δοκίμασα να διαβάσω τα μέτρα της εστίασης. Το IQ μου δεν φτάνει τόσο ψηλά. Προσπάθησα να διαβάσω 2-3 φορές. Θα προσπαθήσω να δώσω στην πράξη τι γίνεται τώρα που βρίσκομαι στην Ελλάδα, αν μπορώ να μπω σε κάποιο εστιατόριο. Θα πάτε να φάτε δηλαδή. Ελπίζω να μην πρέπει να κάνω μονομαχία με τους ανεμβολίαστους για να βρω μια θέση σε ένα τραπέζι. Φοβάμαι ότι πέφτουμε στην ίδια κατηγορία που είπα και πριν. Ότι γίνεται μια προσπάθεια να υπερεξειδικευτεί η κάθε μία λεπτομέρεια τη στιγμή που δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Μπορούμε να μεταφέρουμε στον γενικό πληθυσμό την αίσθηση του κινδύνου που έχουν ψηλός, χαμηλός, μέτριος και αναλόγως να τους πούμε ότι με βάση αυτό τον κίνδυνο κινηθείτε και ζήστε τη ζωή σας με κάποια υπευθυνότητα, βρεθείτε σε αυτούς τους χώρους με τους φίλους σας, μπορείτε να τους ρωτήσετε αν θέλετε ή αν εκείνοι θέλουν να σας πούν το αν είναι εμβολιασμένοι ή δεν είναι εμβολιασμένοι. Αλλά από εκεί και πέρα το να προσπαθήσει κάποιος να μικροδιαχειριστεί και να μετατρέψει αυτή τη μικροδιαχείριση σε μια αέναη συνεχή αναπροσαρμογή καθημερινά ή κάθε λίγες ώρες στο τι πρέπει να γίνεται είναι κάτι αδιέξοδο, είναι κάτι τελείως αδιέξοδο. Δεν οδηγεί σε κάτι θετικό. Είμαι βέβαιος ότι δημιουργεί τεράστια παράθυρα για παραβατική συμπεριφορά, γιατί καλά-καλά δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος ούτε καν τι είναι η παραβατική συμπεριφορά όταν είναι τόσο περίπλοκη η περιγραφή του τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Είναι η περιδίκευση ή με αυτόν τον τρόπο οδηγούμαστε σε απενεργοποίηση, αδρανοποίηση και μεταβίβαση της ευθύνης, για παράδειγμα, στον εστιατόρα? Πρακτικά ίσως συμβαίνει το δεύτερο. Πρακτικά ίσως συμβαίνει το δεύτερο. Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα έχουμε την ελληνική αστυνομία ή αγορανομία ή δεν ξέρω ποια υπηρεσία τέλος πάντων είναι υπεύθυνη να κυνηγάει το κάθε εστιατόριο από πίσω και να ψάχνει το κάθε τραπέζι να δει τι ακριβώς έχει γίνει και τι έχουν αυτοί οι άνθρωποι ή τι δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι μια τελείως αδιέξοδη λογική, η οποία τελικά καταλήγει να καταλύει ακόμα και τα λίγα πράγματα τα οποία έχουν νόημα και γίνεται περίπου ο σώζον εαυτόν σωθήτο. Δηλαδή αν σου τύχει κάπου και βρεθείς και
τα πράγματα είναι λογικά και οι άνθρωποι γύρω σου είναι λογικοί, είναι εντάξει, αν δεν είναι, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά ήσουν άτυχος. Οπότε κύριε Ιωαννίδη, γιατί ξέρετε πολύ καλά από επιδημιολογία, μέτρο μη εφαρμόσιμο δεν είναι μέτρο. Έτσι δεν είναι? Μέτρο μη εφαρμόσιμο είναι χειρότερο από καθόλου μέτρα. Αυτή τη στιγμή, αν δεν υπήρχαν καθόλου μέτρα, φοβάμαι ότι θα ήταν πολύ καλύτερα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, έχετε βροχή ερωτημάτων. Λέει ο Γιώργος, κύριε Ιωαννίδη, πρέπει ή όχι να υπάρχει άμεση ή έμεση υποχρεωτικότητα σε όλες τις ηλικίες? Τι είναι τελικά το ξεκάθαρο και από άποψη ιατρική και άποψη ηθικής και άποψη δημόσιας υγείας? Προσωπικά δεν συμφωνώ με υποχρεωτικότητα για προϊόντα τα οποία δεν έχουν πλήρη άδεια. Θεωρώ ότι οι εμβολιασμοί γενικά στην ιστορία της ανθρωπότητας ήταν μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις, ίσως η μεγαλύτερη κατάκτηση της ιατρικής και της δημόσιας υγείας. Θεωρώ ότι η επιτυχία του ότι αναπτύξαμε εμβόλια για τον συγκεκριμένο ιό είναι μία θεαματική επιτυχία. Παρόλα αυτά, τα εμβόλια αυτά ακόμα δεν έχουν πλήρη άδεια. Έχουν επίγουσα αδειοδότηση, καλώς έχουν επίγουσα αδειοδότηση. Τα δεδομένα είναι σαφώς υπέρ τους. Για κάποιες ηλικιακές ομάδες και επαθείς θεωρώ ότι είναι τρομερό λάθος να μην χρησιμοποιηθούν. Όμως δεν μπορώ προσωπικά να υποχρεώσω κάποιον να πάρει κάτι το οποίο δεν έχει πλήρη έγκριση και πλήρη παρακολούθηση που χρειάζεται για να έχει αυτή την έγκριση. Με αυτή την έννοια, επίσης δεν μπορώ να δεχτώ τις έμεσες πιέσεις που ουσιαστικά οδηγούν σε μία μορφή υποχρεωτικότητας. Ανοίγω μία παρένθεση εδώ ότι μέσα σε συγκεκριμένα εργασιακά περιβάλλοντα, ειδικά ιδιωτικά περιβάλλοντα, η αλήθεια είναι ότι ο εργοδότης έχει δικαίωμα να ζητάει από τους εργαζόμενους του συγκεκριμένα προσόντα. Για παράδειγμα, αν έχεις μία εταιρεία η οποία κάνει επιδείξεις μόδας, δεν μπορεί να πάει μία κοπέλα και να πει θα πρέπει να με πάρεις, παρόλο που ο εργοδότης θεωρεί ότι δεν είναι αρκετά επιβλητική η παρουσία της για να δείξει τα προϊόντα της μόδας. Αν πας σε μία άλλη επιχείρηση όπου χρειάζεται ένα τεχνικό προσόν για να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου, ο εργοδότης μπορεί να πει ότι χρειάζεται να έχεις αυτό το τεχνικό προσόν. Κατά τη στοιχεία λοιπόν, σε έναν ιδιωτικό χώρο μπορεί ένας εργοδότης να πει ότι θεωρώ ότι πρέπει να έχεις α, β, γ, δ, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να σου πει ότι αν θέλεις να είσαι σε αυτή τη συγκεκριμένη εργασία θα πρέπει να έχεις αυτή τη συγκεκριμένη κάλυψη του εμβολιασμού, για παράδειγμα. Είναι κάτι το οποίο οδηγεί σε έντονες αντιδικίες, είναι κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει νομικής φύσης προβλήματα. Νομίζω ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε από την πλευρά της επιδημιολογικής πληροφορίας είναι να μεταφέρουμε σε όλους τους πολίτες, και αυτό σημαίνει και σε όλους όσους εργάζονται και σε όλους όσους είναι εργοδότες και σε όλους όσους είναι σε μια θέση υπευθυνότητας, ποιοι είναι ακριβώς οι κίνδυνοι. Αφενός από το εμβόλιο, αφετέρου από το να μην εμβολιαστεί κάποιος. Και από εκεί και πέρα να μπορούν να παίρνουν κάποιες τεκμηριωμένες αποφάσεις. Δεν θα πάρουν όλοι τις καλύτερες αποφάσεις. Αλλά σε πολιτικό επίπεδο, πολιτιακό επίπεδο, μια χώρα, μια κυβέρνηση να επιβάλλει υποχρεωτικά εμβολιασμό με κάτι μάλιστα το οποίο δεν είναι αυτή τη στιγμή κάτω από καθεστώς πλήρους άδειας, το θεωρώ πάρα πολύ προβληματικό. Και ο Τάσος εδώ λέει, κύριε Ιωαννίδη, ποιος έχει το δικαίωμα να καθορίσει το πλαίσιο, ο εργοδότης? Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να λυθεί, και να σας δώσω μία απάντηση τηλεφωνική. Είμαι βέβαιος ότι θα υπάρχουν συνθήκες σε διαφορετικές εργασίες που πιθανόν να πληγούν νομικά διάφορες αποφάσεις που μπορεί να ληφθούν. Δεν μπορώ να σας το απαντήσω σε γενικό επίπεδο, γιατί κάποιες από αυτές τις προτιμήσεις εντός εισαγωγικών μπορεί να είναι πλήρως τεκμηριωμένες, ενώ άλλες μπορεί να μην είναι καθόλου τεκμηριωμένες. Άρα λοιπόν πρέπει να το δει κάποιος σε εξατομικευμένη βάση και γιατί ακριβώς πρόκειται κάθε φορά. Επειδή είπατε προηγουμένως ότι ο εμβολιασμός ολοκληρωμένος με δύο δόσεις και μετά από μία εβδομάδα έως δύο εβδομάδες είναι η κάλυψη, έχουμε κάποια δεδομένα. Το εμβόλιο δεν σημαίνει ότι εμποδίζει τη μετάδοση και ότι αποκλεί παντελώς το να νοσήσεις. Έχουμε ήδη στις μελέτες τα συγκεκριμένα συμπεράσματα. Αποκλεί βεβαίως τις βαριές μορφές και να καταλήξεις. Άρα
μπορεί να τίθεται θέμα, ρωτάει εδώ πέρα και ο φίλος ο Τάσος ξανά, υποχρεωτικότητας με αυτά τα δεδομένα. Δεν είναι μόνο ότι είναι προσωρινή αδειοδότηση, είναι, λέει εδώ, και θέμα ότι δεν σου αποκλεί είτε να κολλήσεις είτε να μεταδώσεις. Εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί το να πούμε αποκλείω την πιθανότητα να νοσήσεις και αποκλείω την πιθανότητα να μεταδώσεις σημαίνει 100%. Δεν υπάρχουν 100% στην ιατρική για τίποτα. 100% θα δυσκολευτώ πάρα πολύ να σκεφτώ κάτι που είναι 100%. Τα εμβόλια αυτά μέχρι τώρα αυτό που έχουμε δει είναι ότι είναι αποτελεσματικά. Είναι αποτελεσματικά πολύ κοντά στο 100%. Μιλάμε για αποτελεσματικότητα της τάξης του 92, 95, 97%, με την Δέλτα βλέπουμε το ίδιο, 92 με 96% ως προς την πιθανότητα να νοσεί σοβαρά, κάπως χαμηλότερα από την πιθανότητα απλώς να μολυνθείς, πιθανότητα της τάξης του 80 με 90%. Είναι λοιπόν θετική εικόνα αυτή. Τίποτα δεν είναι 100%, αλλά θα ήμουν πολύ επιφυλακτικός να πω ότι αν δεν δω το εμβόλιο το οποίο είναι 100%, τότε δεν πρόκειται να κάνω καμία κίνηση για να προσπαθήσω να το χρησιμοποιήσω ή να το χρησιμοποιήσω πιο ευρέως. Είναι, νομίζω, συγκριτική η αντίληψη. Ότι με το εμβόλιο η εικόνα θα είναι καλύτερη. Ειδικά, μάλιστα, αν έχουμε προστατεύσει τους ευάλωτους και τους ηλικιωμένους, θα είναι συντριπτικά καλύτερη. Αν απλώς εμβολιάσουμε παιδιά και νέους, μπορεί να είναι και χειρότερη. Ή τέλος πάντων, δεν θα είναι τόσο συντριπτικά καλύτερη όσο είναι με την προστασία των ευάλωτων και των ηλικιωμένων. Και μην ξεχνάμε ότι στα παιδιά και στους νέους ακόμη δεν μπορούμε να έχουμε απαντήσεις για τις μακροχρόνιες συνέπειες, έτσι. Καμία απάντηση. Όπως επίσης δεν έχουμε βέβαια και καμία απάντηση για τις μακροχρόνιες συνέπειες του αν μολυνθεί κάποιος με κορονοϊό, τι θα συμβεί μετά από 20 χρόνια. Δηλαδή, ένα άτομο 20 ετών που μολύνεται τώρα, δεν μπορώ να σας πω τι θα συμβεί μετά από 20 χρόνια. Το ίδιο και για το εμβόλιο. Αν πρέπει να πάρω μια θέση και για τον ένα κίνδυνο και για τον άλλον, αλλά μπορεί να πέφτω έξω, είναι ότι μάλλον και οι δύο αυτοί κίνδυνοι πρέπει να είναι μικροί. Αλλά αυτό δεν μπορώ να σας το τεκμηριώσω, γιατί δεν έχω ζήσει το 2041 για να σας πω το τι συνέβη. Αν έπρεπε όμως να μου πείτε πάρε μια θέση, θα έλεγα ότι μάλλον οι μακροχρόνιες συνέπειες τόσο από το εμβόλιο είναι μηδενικές ή πολύ χαμηλές, μάλλον, όσο και οι συνέπειες από τη μόλυνση με κορονοϊό σε ένα άτομο το οποίο είναι υγιές, είναι νέο. Δεν βρίσκω κανένα λόγο να ανησυχώ ότι μετά από 20 χρόνια ή έστω από 3-5 χρόνια θα έχει κάποια προβλήματα. Οι μελέτες πάντως μου λένε εδώ δεν έχουν καν ποσοστό στη μη νόσηση από ό,τι δείχνουν οι πληθυσμιακές μελέτες. Παραμένουμε πάντα σε υψηλά ποσοστά μόνο για τις βαριές μορφές. Οι μελέτες στα παιδιά είναι σε λιγότερα από 500 άτομα και πάλι συγκριτικά με τους ενήλικες μάλλον. Οπότε το ερώτημα εδώ είναι το ανέστη. Ρωτήστε, λέει, σας παρακαλώ, τον κύριο Ιωαννίδη, κανείς δεν το λέει. Τι ισχύει για την ανοσία από φυσική λίμωξη, πόσο διαρκεί και αν χρειαζόμαστε εμβολιασμό? Μελέτες άλλες δείχνουν ανοσία μνήμης μόνιμη και κανένα όφελος από επιπλέον εμβολιασμό. Άλλοι μας λένε ότι οι μελέτες δείχνουν ότι χρειάζεται έστω και μία δόση. Ποια είναι η γνώμη σήμερα του κύριου Ιωαννίδη? Υπάρχουν αρκετά δεδομένα για τον κίνδυνο επαναλίμωξης μετά από αρχική λίμωξη. Η ομάδα μου έχει δημοσιεύσει τα δεδομένα με βάση το Εθνικό Σύστημα της Αυστρίας. Είδαμε ότι ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μικρός, δηλαδή ότι η προστασία που προσέφερε η φυσική μόλυνση ήταν αντίστοιχη σε ποσοστό της τάξης του 91% με αυτή που βλέπουμε να είναι η προστασία που δίνει το εμβόλιο. Δεν σημαίνει ότι αυτό με οδηγεί να προτείνω σε κάποιον να μολυνθεί για να μην εμβολιαστεί. Δεν θέλω να με παρεξηγήσετε, απλώς ότι αν έχει κάποιος μολυνθεί, και αυτή τη στιγμή έχει μολυνθεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Στον πλανήτη πιθανότατα μπορεί να έχουμε 3 δισεκατομμύρια λοιμώξεις ήδη να έχουν συμβεί. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε επιδημιολογική επιτήρηση, αλλά σίγουρα οι λοιμώξεις είναι πολύ περισσότερες από αυτές που έχουν καταγραφεί. Μπορεί να μιλάμε για 2 εκατομμύρια ή 3 εκατομμύρια Ελλήνων ή μπορεί και παραπάνω που έχουν μολυνθεί αυτή τη στιγμή. Τα άτομα αυτά φαίνεται να έχουν ανοσία, φαίνεται να προστατεύονται. Δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο πριν από λίγες εβδομάδες που κοιτάξαν τον κίνδυνο επαναλίμωξης, συμπεριλαμβανομένη της επαναλίμωξης με Δέλτα, δεν δείχνουν κάποιο ειδικό πρόβλημα. Δηλαδή η προηγούμενη λίμωξη φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο επαναλίμωξης θεαματικά, ακόμα και από τη Δέλτα. Υπάρχουν κάποιες μικρότερες μελέτες που έχουν κάποιες διαφωνίες σε αυτό το σημείο. Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε παρακολούθηση 5 ετών. Αλλά με την παρακολούθηση που έχουμε μέχρι τώρα φαίνεται ότι η ανοσία που προσφέρει μια αρχική φυσική λίμωξη
φαίνεται να διαρκεί αυτόν τον ένα χρόνο, ίσως λίγο παραπάνω, που έχουμε παρακολούθηση. Αν θα διαρκεί για 2 χρόνια, αν θα μας βγάλει πλήρως και αυτό το φθινόπωρο και το χειμώνα και την άνοιξη, αυτό ποιος μπορεί να το ξέρει. Το ίδιο ισχύει και για τους εμβολιασμούς. Οι εμβολιασμοί επίσης φαίνεται ότι διατηρούν την ικανότητα να έχει κάποιος ανοσολογική απάντηση για 6 μάλλον μήνες που αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια δεδομένα. Πιστεύω, ελπίζω, ότι θα διατηρείται αυτό και κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου και του χειμώνα και της άνοιξης. Δεν μπορώ να σας το εξασφαλίσω, όπως επίσης δεν μπορώ να σας εξασφαλίσω αν θα προκύψει μία νέα μετάλλαξη, η έψιλον ζήτα ή τα ωμέγα που λέγατε πριν, mm-hmm. η οποία μπορεί να διαφεύγει είτε της φυσικής ανοσίας, είτε της εμβολιαστικής ανοσίας, είτε και των δύο. Λέει εδώ ο φίλος ο Ανδρέας, συγχαρητήρια στον κύριο Ιωαννίδη, γιατί προσπαθεί με ψυχραιμία να μιλήσει και για τη Δέλτα. Σημειώνω όμως το εξής. Ελάχιστοι στην Ελλάδα, με εξαίρεση την τρομοϊστερία καναλιών και των μοντελοπνιχτών Βορείου και Νοτίου Ελλάδας που λέτε, είχαν αυτή την ψυχραιμία. Διαβάζω εδώ ότι ο πρόεδρος, λέει, της Επιτροπής Εμβολιασμού της Γερμανίας καλεί να μην ενδίδουμε στην ιστερία και να μην δημιουργούμε πανικό. Η παραλλαγή Δέλτα του ιού, είπε, δεν είναι πιο επικίνδυνη συγκριτικά με τις άλλες παραλλαγές, είναι πιο γρήγορα μεταδιδόμενη. Νομίζω ότι είναι ευχάριστο ότι πάρα πολλοί ηγέτες και υπεύθυνοι σε κυβερνητικές θέσεις και στη Γερμανία και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ρίξει τους τόνους, έχουν μεταφερθεί από το σενάριο τρομοϊστερίας, το οποίο ήταν κυρίαρχο την πρώτη χρονιά, σε ένα σενάριο μεγαλύτερης ηπιότητας, ότι ο κόσμος δεν χάνεται, ότι έχουμε τον τρόπο να ελέγξουμε τα πράγματα, ότι βγείτε έξω, ζήστε τη ζωή σας περισσότερο. Πριν έρθω στην Αθήνα ήμουνα στο Βερολίνο, η ζωή είχε αποκατασταθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μπόρεσα να πάω σε 3 όπερες, σε 2 συναυλίες στο Concert House. Οι άνθρωποι χαιρόντουσαν τη ζωή τους, ήταν στους δρόμους, τραγουδούσαν, κρατούσαν αποστάσεις. Θεωρώ ότι πρέπει να ξανακερδίσουμε τη ζωή μας. Καλά είναι τα μαθηματικά μοντέλα. Οι συνάδελφοι που κάνουν μαθηματικά μοντέλα και εγώ κάνω μαθηματικά μοντέλα, θα συνεχίσουμε να τα κάνουμε. Αφήστε, κύριε Ιωαννίδη, από αυτά έχουμε... μπορεί να είναι χρήσιμα, τα περισσότερα από αυτά θα είναι λάθος. Ακόμα και τα δικά μου πιθανότητα είναι και πιο λάθος από οποιονδήποτε άλλον. Δεν το λέω για να κατηγορήσω κάποιον. Αλλά θα πρέπει να κρατήσουμε λίγο αυτή την υπερεξειδικευμένη επιστήμη μακριά από το γενικό κοινό. Το γενικό κοινό θα πρέπει να ακούσει κάποια κύρια μηνύματα. Θα πρέπει να ακούσει ένα κύριο μήνυμα το οποίο λέει «Έχουμε ένα σοβαρότατο πρόβλημα οξύ». Έναντι, τα πράγματα είναι σχετικά υπό έλεγχο, προσέχετε. Όταν λέμε συνεχώς, κάθε μέρα, κάθε ώρα, έχουμε ένα οξύ σοβαρότατο πρόβλημα το οποίο είναι καινούργιο, δημιουργήθηκε τώρα και όλοι πεθαίνουν. Όταν δείχνουμε συνεχώς εικόνες από την Ινδία, καίνε τους νεκρούς. Μα φυσικά καίνε τους νεκρούς. Στην Ινδία πάντοτε ανέκαθεν καίγανε τους νεκρούς. Οι Ινδουιστές είναι, έτσι χειρίζονται τους νεκρούς. Η Ινδία είχε τρομερό. Η Ινδία έχει 400.000 θανάτους με σχεδόν 1,5 δισεκατομμύριο. Τα πήγε πολύ καλύτερα αναλογικά σε σχέση με την Ελλάδα. Δεν μπορεί κάποιος να συνεχίσει με εικόνες τρομολαγνίας. Θεωρώ ότι όποιοι είναι σε θέσεις ευθύνης, είτε είναι κυβερνήτες, πολιτικοί, είτε είναι μέλη επιτροπών, θα πρέπει να ρίξουν τους τόνους, θα πρέπει να μιλήσουν με κάποια ποιότητα, με κάποια διάθεση να βοηθήσουν τους ανθρώπους να βγουν από αυτή την κατάσταση πολέμου, εντός εισαγωγικών πολέμου. Διαβάζω πάρα πολλά άρθρα στον ελληνικό τύπο που μιλάνε ότι είμαστε σε πόλεμο, είμαστε σε πόλεμο. Δεν είμαστε σε πόλεμο. Δεν είμαστε σε πόλεμο. Αντιμετωπίζουμε μία επιδημία, μία πανδημία. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε τα μέτρα και τη δυνατότητα να το λύσουμε. Η συνεχής επίταση του φόβου, της αγωνίας, του πανικού, αυτού του παντζουλισμού που σας είπα στην αρχή, δεν οδηγεί πουθενά. Και επειδή εμείς δεν είμαστε Γερμανία, από όπου μας ήρθατε από το Βερολίνο, αλλά είμαστε Ελλάδα, με τα καλά της και τις ομορφιές της, αλλά και τα κακά της και τις ελλείψεις της. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, είπατε ένα και πολύ σωστά, με ηρεμία, ψυχραιμία και με σωστές διαστάσεις και όχι τρομοϊστερία, δέλτα, γάμα, δέλτα, okay. Πώς θα κερδίσεις πίσω τη ζωή σου, χωρίς μέτρα, φαντάζομαι εννοείται μέτρα δημόσιας υγείας όταν λέτε μέτρα και όχι μέτρα αστυνομικού τύπου. Άρα σας ρωτώ, τι χρειάζεται να γίνει με την ιχνηλάτιση? Ακούω για το tracing που γίνεται έξω και συνδυάζεται με αλληλούχηση μέχρι... και πάνε και προς τα πίσω για να βρουν την προέλευση για να σπάσουν αποτελεσματικά τις αλυσίδες μετάδοσης. Το λένε, αν δεν κάνω λάθος, backtracing, κάπως έτσι το λένε. Λοιπόν,
Εδώ αυτά δεν πρέπει αυτά να συζητάμε στην ουσία, να συζητάτε εσείς οι επιστήμονες, και να αφήσουμε σαν τη χαρτορίχτρα 1000 θα ανέβουν, 2000 θα ανέβουν, 3000, όχι τώρα θα πέσουν άλλα 600. Αυτά δεν θα έπρεπε να συζητάνε οι επιτροπές, οι ειδικοί, και αυτά να εξηγούν στον κόσμο γιατί είναι αναγκαία η επιτήρηση, η χνηλάτιση, η αλληλούχηση. Η Ελλάδα, όπως και πάρα πολλές άλλες χώρες, είχαν και έχουν μια μεγάλη ευκαιρία στο πλαίσιο αυτής της πανδημίας να αναβαθμίσουν πολλά κομμάτια από τον κοινωνικό βίο, από την κοινωνική λειτουργικότητα, από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον μέσο πολίτη. Στο επίπεδο της υγείας, ειδικά πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η χνηλάτιση είναι ένα κομμάτι που μπορεί να γίνει μέσα σε αυτό το πλαίσιο, και είναι κάτι το οποίο, αν στήσεις μια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, θα το έχεις το όφελος όχι ειδικά μόνο για τη συγκεκριμένη επιδημία, αλλά και για χίλια άλλα δύο πράγματα τα οποία τα χρειάζεσαι για να διαχειρίσεις πιο χρηστά την υγεία και τις υπηρεσίες υγείας του πληθυσμού στο μέλλον. Αντίστοιχα, τα σχολεία. Έχουμε μια ευκαιρία αυτή τη στιγμή να φτιάξουμε καλύτερες σχολικές υποδομές, να φτιάξουμε καλύτερα σχολεία τα οποία να δίνουν την ικανότητα να υπάρχει ανθεκτικότητα στον πειρασμό να κλείσεις τα σχολεία αν σε χτυπήσει ένα επιδημικό κύμα. Το κλείσιμο των σχολείων ήταν ένα κεφαλαιόδες λάθος, τραγικό λάθος, το οποίο συνέβη όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Απλώς θα έπρεπε να είχαμε προστατεύσει καλύτερα αυτές τις δομές. Υπηρεσίες που σχετίζονται με τα μεταφορικά μέσα. Η Ελλάδα είχε άθλιες υπηρεσίες. Ήταν μια ευκαιρία, εξακολουθεί να είναι μια ευκαιρία να βελτιώσει τις υποδομές σε λεωφορεία, σε τρένα, σε άλλες μορφές που ο απλός λαός μπορεί να μετακινηθεί. Όλα αυτά λοιπόν θα μπορούσαν να γίνουν αθόρυβα. Θα έλεγα ότι μια επιτυχημένη διαχείριση, μια επιτυχημένη προσέγγιση στην πανδημία θα ήταν αν δεν είχε ακουστεί τίποτα, αν αντί να ακούγατε τόσους ειδικούς ανάμεσα και εμένα να μιλάνε από το πρωί έως το βράδυ στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο Facebook με μορφή μυδραλιοβόλου πετάντας ανοησίες, απλώς να γινόντουσαν κάποια πράγματα αθόρυβα, τα οποία θα φαινόντουσαν μετά στην καθημερινότητα γιατί του πολίτη, βλέπετε ακόμα και όταν το επιδημικό κύμα θα είχε φύγει. Βλέπετε χνηλάτιση εσείς? Δεν γίνεται η χνηλάτιση. Δηλαδή έχετε δει, μισό λεπτό. Αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής. Κύριε Ιωαννίδη, όταν έχεις τόσα ελλείμματα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, το να ζητήσεις η χνηλάτιση είναι σαν να ζητάς από έναν άνθρωπο ξαφνικά να βγάλει τα 100 χέρια του γίγαντα, του Τιτάνα που πολεμήσανε οι θεοί στην Τιτανομαχία. Μισό λεπτό, κύριε Ιωαννίδη. Είστε στο εξωτερικό το μεγαλύτερο διάστημα. Τι να κάνουμε τώρα. Δυστυχώς δεν έχουμε το πλεονέκτημα σας, έχουμε εδώ. Όμως, μελετάτε διαρκώς αναφορές, διασταυρώνετε στοιχεία, ψάχνετε πίνακες από όλες τις χώρες. Στοιχεία ιχνηλάτησης από την Ελλάδα έχετε? Όχι της προκοπής. Όχι της προκοπής. Είναι κάτι το οποίο σχεδόν έχει εγκαταληφθεί, θα έλεγα. Και αν δείτε τα κρούσματα ουσιαστικά τα οποία προκύπτουν μέσα από διαδικασία ιχνηλάτησης, είναι πάρα πολύ λίγα σχετικά. Αυτός είναι και ο λόγος που, αν δείτε τα συνολικά νούμερα των λοιμόξεων που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα, είναι τόσο λίγα. Δηλαδή, σκεφτείτε το, ότι είναι δυνατόν να έχουμε μόνο αυτές τις 400 τόσο χιλιάδες ατόμων να έχουν μολυνθεί. Αν πραγματικά δεν έχουμε πολύ περισσότερα, τότε ήταν τραγική αντιμετώπιση της πανδημίας. Σημαίνει ότι απλώς αφήσαμε μόνο τους πιο ευάλωτους να μολυνθούν. Δεν είναι έτσι όμως. Απλώς έχουμε χάσει το μεγαλύτερο μέρος του παγόβουνου. Πιθανότατα έχουμε χάσει 7, 8, 10 φορές από περισσότερους από αυτούς που έχουμε καταγράψει. Και έχουμε τα λεγόμενα ορφανά, έχουμε αυτή την πατέντα εδώ. Φυσικά θα έχουμε ορφανά τη στιγμή που μας λείπουν τα ορφανά δεύτερης, τρίτης, πέμπτης, όγδοης γενιάς. Μάλιστα. Και έτσι φτάνουμε κάπου στο 70%. Αλλά έχεις και 13.000 θανάτους, κύριε Ιωαννίδη. Άρα, πώς πρέπει να προχωρήσεις? Γιατί σκοπός είναι να μην χάνεις ανθρώπους, να πάρεις πίσω τη ζωή σου, να έχεις μέτρα δημόσιας υγείας, όχι αστυνομικά μέτρα σαν και αυτά που περιγράφαμε προηγουμένως. Πώς λοιπόν? Και να σπάει και αυτός ο χώρος της μετάδοσης. Είναι όπως σας είπα πολυπαραγωγικό. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν, τα οποία αφορούν σχεδόν όλες τις λειτουργίες ενός ιστού που λειτουργεί. Μια κοινωνία που λειτουργεί, ένα κράτος που λειτουργεί, δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν, που προσφέρουν στον πολίτη. Και είναι αθόρυβες κινήσεις. Δεν είναι κινήσεις οι οποίες διατυμπανίζονται κάθε 2 ώρες, κάθε 3 ώρες. Δεν είναι μέτρα τα οποία μεταβάλλονται με αυτόν τον ηλικιώδη ρυθμό. Είναι απλές
στοχευμένες κινήσεις που προσπαθούν να κάνουν τη ζωή καλύτερη και που το βλέπει τελικά ο πολίτης στην καθημερινότητά του ότι είναι καλύτερη η ζωή. Ναι, αλλά μου λέει εδώ πέρα η φίλη μας η Αγγελική, στους ζωντανούς μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα. Στους νεκρούς από κορονοϊό, τι λέμε με τη διαχείριση που έγινε όταν σε όλα τα σχεδιαγράμματα 4 μήνες είμαστε οι πρώτοι σε θανάτους και υπερβάλλουσα θνησιμότητα. Αυτό ειλικρινά δεν ξέρω τι να πω, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κοιτάξουμε μπροστά, να προχωρήσουμε μπροστά για να μην έχουμε άλλους τόσους νεκρούς. Δυστυχώς τους νεκρούς δεν μπορούμε να τους φέρουμε πίσω. Δυστυχώς θεωρώ ότι γίνανε τραγικά λάθη στη διαχείριση της πανδημίας, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε παγκόσμιο επίπεδο, σε πάρα πολλές χώρες. Δυστυχώς ο θάνατος δεν αναστρέφεται. Όμως αποτελεί ένα έναυσμα για να κάνουμε τα πράγματα που πρέπει, ώστε να μην έχουμε άλλους που θα θρηνήσουμε. Άρα, είμαστε στο μέσο του καλοκαιριού. Είναι Ιούλιος. Είμαστε ακριβώς στο μέσο του καλοκαιριού. Και εδώ δεν είναι θέμα καιρικό, κύριε Ιωαννίδη, και το ξέρετε καλύτερα από μένα ως επιδημιολόγος, γιατί λόγω καύσωνα ξαναμπαίνουμε στα σπίτια. Είμαστε κάτω από τα κλιματιστικά και με κλειστούς τους χώρους για να μην μπει ο καύσωνας. Άρα, μπορεί να έχεις και αναπαραγωγή φορτίου. Κάνω λάθος? Σαφέστατα, δυστυχώς μπορεί να συμβαίνει αυτό. Μάλιστα. Άρα, πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να μην συνεχιστεί μια εικόνα που θα έρθουμε το φθινόπωρο ξανά με νέου τύπου παρτίδα μέτρων, διότι εδώ κάτι, κάπου πρέπει να μπει ένα stop. Πώς θα έπρεπε να κινηθούμε, κατά τη δική σας οπτική? Θεωρώ ότι όταν έρχεται ο πειρασμός να πάρθουν σκληρά μέτρα, να κλείσουν σχολεία, να κλείσουν πανεπιστήμια, να κλείσουν ζωτικές μορφές της ζωής μας, θα πρέπει κάποιος να πει όχι. Όχι. Εμβολιασμός, σαφώς, το είπαμε. Λυπάμαι που υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού μεγάλης ηλικίας και παθών που δεν έχουν εμβολιαστεί. Θεωρώ ότι πρέπει να εμβολιαστούν. Επιδημιολογική επιτήρηση, παρακολουθούμε τον ιό που βρίσκεται. Δεν πανικοβαλόμαστε. Δέλτα, χαίρο πολύ. Μια χαρά, θα το αντιμετωπίσουμε. Ωμέγα, θα το αντιμετωπίσουμε. Χωρίς πανικό, χωρίς πανζουρλισμό, χωρίς να αλλάζουμε τα μέτρα κάθε στιγμή. Διατηρούμε την κοινωνία ανοιχτή. Δίνουμε τη δυνατότητα να προστατεύσει τον εαυτό της, δίνουμε υποδομές στις μεταφορές, στην εργασία, στα σχολεία, σε χώρους που μπορεί να βρεθεί κάποιος και να έχει πιθανότητα συγχρονισμού, να μην συμβεί αυτό. Και φυσικά, σωστή επιδημιολογική επιτήρηση. Αυτό το λέμε από την αρχή, δεν έχει συμβεί. Τι να πω, να συνεχίσουμε να το λέμε? Πρέπει να συνεχίσουμε να το λέμε. Λέει και ο φίλος ο Λευτέρης, καλημέρα στον κύριο Ιωαννίδη και πολλούς χαιρετισμούς από την κατακαιόμενη και σήμερα Μεσαρά. Θέλω να τον ρωτήσω ευθέως, σε αυτή την υπόθεση των 16 μηνών, έχουν σοβαρές ευθύνες για το που οδηγούνται τα πράγματα, αφήστε λέει τις κυβερνήσεις, οι ίδιοι επιστήμονες που δεν έχουν βγει μπροστά να μιλήσουν θαραλέα, να αμφισβητήσουν αποφάσεις που λαμβάνονται για πολιτικούς και μονολόγους, να πούνε ότι παραβιάζονται στοιχειώδες κανόνες της ηθικής στην ιατρική και της δημόσιας υγείας ακόμη, στοιχειώδεις κανόνες για να κάνουν παιχνίδι κυβερνήσεις και εταιρείες. Δεν πρέπει να μιλήσετε, δεν το λέει για σας βέβαια προσωπικά, οι επιστήμονες. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζητήσει κάποιος από επιστήμονες να αναλάβουν αυτό τον ρόλο και να βγουν μπροστά και να βρεθούν εκτεθειμένοι σε πειρά στα οποία δεν γνωρίζουν πώς να ανταπαντήσουν, δεν γνωρίζουν καν πώς να προστατευθούν. Οι περισσότεροι από εμάς τους επιστήμονες ασχολούμαστε με ένα ή δύο αντικείμενα περιχαρακωμένα, βρισκόμαστε στο εργαστήριό μας, στο γραφείο μας, στον υπολογιστή μας. Ξαφνικά με την πανδημία μας πετάξανε μέσα σε μια αρένα με θηρία, με δημοσιογράφους οι οποίοι είχαν σκοπό να κατασπαράξουν ό,τι διαφωνούσε μαζί τους, με διάφορους εγκάθετους, παρακάθετους, διακάθετους, οι οποίοι ήταν φυτευμένοι από οποιοδήποτε κομματικό γραφείο ή πολιτικό γραφείο ή δεν ξέρω τι γραφείο, οι οποίοι είχαν να υποστηρίξουν κάποια ατζέντα, μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία ήταν πληρωμένα ή διεφθαρμένα ή ασίδωτα ή άσχετα. Και ζητάμε λοιπόν τώρα από έναν επιστήμονα, ο οποίος γράφει εξισώσεις και μετράει δείγματα σε μπουκαλάκια, να τα βάλει με αυτά τα θηρία. Ειλικρινά δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν. Θα έλεγα ότι δεν μπορώ να κατηγορήσω ούτε καν τα θηρία. Γιατί τα θηρία παραλογήσανε ακριβώς γιατί
οδηγηθήκαμε σε αυτή την κατάσταση απώλειας της λογικής, που ήταν μια νέα μορφή πανδημίας πέρα από την πανδημία του κορονοϊού. Ήταν μια πανδημία παραλογισμού και πανζουρλισμού. Ναι, αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι οι επιστήμονες πρώτης γραμμής να μάθουν, αφού είναι υποχρεωμένοι να μάθουν, και δεν πρέπει τελικά μετά από 16 μήνες, δεν μπορεί να λέμε ακόμα θα δούμε, πρέπει να έχουν βγει συμπεράσματα, δεν πρέπει να βγουν ανοιχτά στο διάλογο, δεν λέω επιστημονικά, να πάει και μπροστά η ιστορία, πώς θα γίνει εδώ. Κάποιοι έχουν τα καταδίωκτο κύριο Ιωαννίδη και κάποιοι άλλοι όχι. Με συγχωρείτε, και εδώ δεν είναι θέμα επιστημονικής άποψης. Είπε την άποψη ο Ιωαννίδης και ορθώς έχει το ακαταδίωκτο, γιατί είναι μια επιστημονική άποψη. Είναι ότι ο Ιωαννίδης μπορεί να πάρει αποφάσεις, οι οποίες αποφάσεις μπορεί να έχουν κόστος και κόστος σε ζωές. Και εκεί ακαταδίωκτο. Ο καθένας και η συνείδησή του. Δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο. Δεν μπορούμε να ζητάμε ήρωες, ειδικά να ζητάμε μαζικά ήρωες. Νομίζω ότι ο καθένας και η συνείδησή του. Γνωρίζω πάρα πολλούς επιστήμονες οι οποίοι έχουν βγει μπροστά και έχουν μιλήσει. Γνωρίζω πάρα πολλούς άλλους οι οποίοι δεσμεύονται, οι οποίοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση, βλέπουν το τι συμβαίνει, βλέπουν τον παντζουρλισμό, δεν είναι διατεθειμένοι να μπουν μέσα στην αρένα με τα θηρία. Ο καθένας και η συνείδησή του. Πριν σας αποχαιρετήσω, ο φίλος ο Παναγιώτης λέει: είναι ξαναζεσταμένη σούπα, όμως επειδή άκουσα προσεκτικά την τηλεοπτική εκπομπή του κυρίου Ιωαννίδη, αυτή που είπα και εγώ, κύριο Ιωαννίδη, μήπως με τα νέα στοιχεία έχει μεταβάλει κάπως την άποψή του περί της προελεύσεως του ιού, με τη συζήτηση που συνεχίζεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλαχού, ή εξακολουθεί να λέει ότι περιμένουμε να δούμε κι άλλα? Εξακολουθώ να λέω ότι περιμένουμε να δούμε κι άλλα, και η απογοήτευσή μου είναι ότι ενώ αυτό το θέμα είναι τόσο κεφαλαιόδου σημασίας και ενώ είναι κάτι τόσο απλό ίσον, ότι τα δεδομένα του συγκεκριμένου εργαστηρίου στη Wuhan γίνονται διαθέσιμα, ανοιχτά, στην επιστημονική κοινότητα, σε εμπειρογνώμονες που μπορούν να κρίνουν και να δουν τι ακριβώς έγινε, αυτό δεν έχει συμβεί με πληρότητα ακόμα. Θεωρώ ότι αν δεν συμβεί αυτό, θα εξακολουθήσουμε να βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση της αβεβαιότητας, της ασάφειας, της πιθανολογίας, της συνωμοσιολογίας, της συμπερασματολογίας, ανάλογα με το τι πολιτική ή κομματική ή ιδεολογική στάση έχει ο καθένας. Τα πράγματα είναι απλά. Το εργαστήριο αυτό έχει κάποια lab books, έχει τα στοιχεία για το τι πειράματα έκανε, πώς τα έκανε, σε τι συνθήκες, με τι ιούς, με τι προσπάθειες, με τι πειραματικά πρωτόκολλα. Θεωρώ ότι όταν όλη μου τη ζωή παλεύω να πείσω τους συναδέλφους μου ότι πρέπει να κάνουμε διαθέσιμα σε ανοιχτή ανάγνωση όλα τα τεκμήρια, από τα πρωτόκολλα, από τα δεδομένα, από τα πειράματα που κάνουμε, το να μην έχουμε αυτά τα πειράματα διαθέσιμα πραγματικά με ξεπερνάει. Μάλιστα. Κύριε Ιωαννίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη, κυρίως γιατί απαντήσατε σε ερωτήματα ακροατών απευθείας. Έχω εδώ και κάποια πιο εξειδικευμένα, πώς το λένε, ιατρικά, αλλά δεν ξέρω αν θα θέλατε να μπείτε στον πειρασμό να απαντήσετε τώρα σε πολύ εξειδικευμένα περιπτωσιολογίες. Μου γράφουν εδώ για τους ανοσοκατασταλμένους, ποιος παίρνει το ρίσκο με εμβόλια προσωρινής αδειοδότησης να τους εμβολιάσει. Θα το έπαιρνε, λέει ο κύριος Ιωαννίδης, αυτό το ρίσκο? Ορίστε να το κάνω αυτό το ερώτημα, ας πούμε. Το έπαιρνα με την έννοια ότι οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο αν μολυνθούν. Δεν γνωρίζω αν θα έχουν καλή απάντηση στα εμβόλια. Τα δεδομένα που έχουμε είναι ότι κάποιοι από αυτούς απαντούν, κάποιοι άλλοι δεν απαντούν. Όμως γιατί να χάσω αυτή τη στιγμή αυτή την ευκαιρία που έχω κάποιοι από αυτούς να έχουν κάποια εμβολιαστική κάλυψη, κάποια ανοσία από τα εμβόλια. Το να έχουν παρενέργειες, δεν έχω αυτή τη στιγμή ακόμα κάποιο στοιχείο το οποίο να μου λέει ότι ειδικά αυτοί οι άνθρωποι έχουν περισσότερες παρενέργειες σε σχέση με άλλους. Άρα, με τα στοιχεία όπως τα ζυγίζω μέχρι τώρα, θα έλεγα ότι ναι, θα προχωρούσα. Είμαι βέβαιος 100%, το είπαμε και πριν, για τίποτα δεν είναι 100% στην επιστήμη. Απλώς προσπαθούμε να κάνουμε περισσότερο καλό παρά κακό, και όταν δεν μπορούμε να κάνουμε καλό, τουλάχιστον να μην κάνουμε κακό. Μπορείτε, λέει, να ρωτήσετε τον κύριο Ιωαννίδη για τη σχέση COVID-19 με την έλλειψη, αν γνωρίζει, ενζύμου G6PD. Έχετε υπόψη σας κάτι τέτοιο? Για μη σας τρώμε χρόνο τώρα εδώ. Δεν γνωρίζω ότι είναι κάτι το οποίο μεταβάλλει την εικόνα, αλλά μπορεί να με έχετε πιάσει αδιάβαστο. Ωραία. Και να μου κάνετε τη χάρη να κλείσουμε με το ερώτημα του Θανάση. Σας άκουγε προηγουμένως ο ακροατής για αυτά που λέγαμε σε σχέση με το εργαστήριο. Εγώ έχω, λέει, μια άλλη απορία, κύριε Ιωαννίδη. Σήμερα στην ουσία δεν υπάρχει ίχνος ιού στην Κίνα.
Τι σημαίνει αυτό, ότι το έδωσε όλο τον κόσμο και αυτοί δεν το έχουν? Και αν ναι, που δεν είναι έτσι, γιατί δεν το έδωσαν? Σημαίνει ότι υπάρχει τρόπος να εξαφανιστεί? Ειλικρινά δεν μπορώ να δώσω μεγάλη βαρύτητα στα δεδομένα της Κίνας. Θεωρώ ότι η Κίνα είναι ένα καθεστώς προβληματικό, είναι ένα καθεστώς το οποίο αποκρύπτει πράγματα και κατά συνέπεια θα πρέπει να δω το τι συμβαίνει στον υπόλοιπο πλανήτη πριν αποφασίσω το τι συνέβη στην Κίνα. Πολλά από τα δεδομένα τα οποία έχουν παρουσιάσει είναι αντιφατικά. Δεν θέλω να θεωρήσω ότι υπάρχει κάποια συνωμοσία από πίσω, αλλά θεωρώ ότι είναι μια αναξιόπιστη, μάλλον σκοτεινή περιοχή της βιβλιογραφίας το τι ακριβώς συνέβη και συμβαίνει στην Κίνα. Το ίδιο ισχύει και με τα κινέζικα εμβόλια, για παράδειγμα. Βλέπετε ότι κάποιες χώρες που αρχίσαν να χρησιμοποιούν τα κινέζικα εμβόλια, τα οποία ήταν διαθέσιμα πάρα πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα αντιμετωπίσανε σημαντικά επιδημικά κύματα από εξάρσεις, παρόλο που είχαν πετύχει πολύ υψηλά ποσοστά εμβολιασμού. Άρα, χωρίς να θέλω να πω ότι οτιδήποτε κινέζικο είναι και κακής ποιότητας ή λάθος ή παραστρατημένο, η επιφύλαξή μου για το οτιδήποτε προέρχεται από την Κίνα βάζω μια έξτρα δόση σκεπτικισμού. Ωραία, να την κάνω εγώ λοιπόν την τελευταία ερώτηση και να σας τριμώξω. Καλά αυτά. Και θα κρύβει και τον ιό η Κίνα σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία? Θα μπορεί να εμφανίζει εξαφανισμένο τον ιό από τη χώρα και δεν θα βρισκόταν ένα πουλάκι, να το πω έτσι, ένα tweet να αποκαλύψει ότι εδώ δεν μας τα λέτε καλά? Γιατί όχι να μην μπορεί να το κάνει? Εδώ οι δυτικές κοινωνίες που υποτίθεται ότι ήταν ελεύθερες, φιλελεύθερες, παραφιλελεύθερες, όπως θέλετε να τις πείτε, και ουσιαστικά εφαρμόσανε τα μοντέλα διαχείρισης και διακυβέρνησης της Κίνας όλο αυτόν τον καιρό. Η Κίνα μας κατέκτησε, δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση. Το θέμα είναι αν θα μπορέσουμε να απελευθερωθούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριο Ιωαννίδη, κάντε μου τη χάρη, τι να σας κάνω τώρα, εδώ γίνεται χαμός. Κύριε Ιωαννίδη, λέει, επειδή έχουμε πολύ μπερδευτεί εμείς οι απλοί πολίτες, μπορούμε άτομα ηλικίας 65 πλάς έως 87 εμβολιασμένα να κατεβούμε σε Κρήτη, σε φίλους, το περιβάλλον των οποίων είναι ανεμβολίαστο? Νομίζω ότι θα πρέπει να ζήσουν τη ζωή τους και αν αυτό σημαίνει ότι θέλουν να πάνε στην Κρήτη, να πάνε, και φυσικά κάποιοι από αυτούς που θα βρεθούν θα είναι ανεμβολίαστοι. Τι να κάνουμε? Μάλιστα. Κύριε Ιωαννίδη, τα φάρμακα για τα οποία δεν μιλάνε στην Ελλάδα είναι αποτελεσματικά στα πρώτα στάδια για κάποιον για να μην νοσήσει βαριά και οδηγηθεί στην κλινική του νοσοκομείου? Τι ξέρετε, λέει? Μπορούμε να μιλάμε για δύο ώρες γι' αυτό. Η σύντομη απάντηση είναι ότι έχουν κάποια αποτελεσματικότητα. Ίσως είναι περισσότερο ευάλωτα στη συγκεκριμένη παραλλαγή που μπορεί να επικρατήσει. Δεν είναι όμως πανάκια. Όπως και τα εμβόλια δεν είναι πανάκια, τα φάρμακα ακόμα περισσότερο. Θεωρώ ότι έχουν ακόμα περισσότερους περιορισμούς και δεν είναι τόσο θεαματική η αποτελεσματικότητά τους. Mm. Αλλά μπορούν να προσφέρουν. Αν ήταν πιο ευρέως διαθέσιμα, θα ήταν, νομίζω, κάτι θετικό στη διαχείριση. Άρα εσείς δεν τα αποκλείετε τα μονοκλονικά αντισώματα, για παράδειγμα, με τις νέες παραλλαγές τους? Έχει μειωθεί η αποτελεσματικότητα. Στις μεταλλάξεις, ναι, είναι έτσι. Και αυτό θα πρέπει κάποιος να το λάβει υπόψη. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια έντονη προσπάθεια για να προκύψουν νέα φάρμακα. Κατά αντιστοιχεία, όπως τα εμβόλια μπορούν να επαναπροσαρμοστούν σε περίπτωση που βρεθούν κάποιες παραλλαγές που δεν ανταποκρίνονται, το ίδιο περίπου μπορεί να γίνει και με τα φάρμακα. Δεν αποκλείω τα φάρμακα, αλλά δεν θα ήθελα να θεωρήσει το γενικό κοινό ότι έχουμε βρει τα φάρμακα, είναι τέλεια και δεν τα δίνουμε. Μες, και θέλουμε να σκοτώσουμε ανθρώπους. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Έχουμε φάρμακα με κάποια αποτελεσματικότητα, με κάποια χρησιμότητα, αλλά δεν είναι θεαματική αυτή η αποτελεσματικότητα. Λοιπόν, παρακαλώ τους ακροατές, τέλος. Κύριο Ανίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Κρήτη. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή σας ημέρα.